Την Κυριακή 13 Ιουλίου 1964 μια πρωτοφανής τραγωδία έπληξε το χωριό Στήλια της ορεινής Ναυπαχτίας. Ένα μνημόσυνο εξελίχθηκε σε φιάλτη καθώς άπαντες δηλητηριάστηκαν από κατάποση παραθείου ενώ 17 άνθρωποι πέθαναν ανάμεσά τους και παιδιά. Για την άμεση διάσωση όσων δηλητηριάστηκαν επιστρατεύτηκαν 2 ελικόπτερα τα οποία δημιούργησαν αερογέφυρα μεταξύ του χωριού και της Πάτρας. Όλα ξεκίνησαν στις 10 το πρωί στο ναό της Αγίας Τριάδας. Φίλοι και συγγενείς μαζεύτηκαν για το μνημόσυνο του Νικόλαου Αποστολόπουλου. Συλληπίθηκαν την οικογένεια και φεύγοντας πήραν μαζί τους παραδοσιακά κόλυβα που μοίρασαν στην εκκλησία. Μια ώρα αργότερα κάποιοι από τους παρευρισκόμενους έπεφταν νεκροί. Όλοι είχαν γευτεί τα κόλυβα χωρίς να γνωρίζουν τη δηλητηριώδη σύστασή του. Αντί για ζάχαρη περιείχε δηλητηριώδες φυτοφάρμακο. Πρόκειται για το γνωστό παραθείο που μοιάζει με τη ζάχαρη και είναι πολύ ισχυρό εντομοκτόνο. Από τα 150 άτομα που έφαγαν τα μοιραία κόλυβα, περισσότεροι από 90 δηλητηριάστηκαν. 17 άτομα πέθαναν από πνευμονικό οίδημα. Άφησαν την τελευταία τους πνοή σφαδάζοντας από τους πόνους. Το χωριό βυθίστηκε στο πέρθος. Μανάδες μυρολογούσαν τα παιδιά τους και παιδιά θρηνούσαν τους γονείς τους. Ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν. Είχε αφηγηθεί η Χρυσούλα Αποστολοπούλου που έχασε 2 παιδιά. Όταν τελείωσε το μνημόσυνο, ο νεοκόρος μας μοίρασε τα κόλυβα. Όλοι πήραμε. Μετά από λίγο το κοριτσάκι μου η Ελευθερία μου είπε «Μητέρα, με πονάει η κοιλιά μου». Δεν έδωσα σημασία στα λόγια της. Σχεδόν ταυτοχρόνως τα ίδια λόγια μου είπε και ο Αριστίδης μου. Φύγαμε αμέσως και πήγαμε στο σπίτι όπου τους έβρασα ρίγανη. Μα σε λίγο πρώτος ο Αριστίδης και μετά η Ελευθερία μου ξεψύγησαν στην αγκαλιά μου. Το χωριό δεν είχε γιατρό καθώς στη Στήλια Ναυπαχτίας δεν υπήρχε ιατρικό προσωπικό. Οι απελπισμένοι κάτοικοι αναζήτησαν βοήθεια από τις γειτονικές περιοχές. Δεδομένου ότι το χωριό απέχει 31 χιλιόμετρα από την πόλη της Ναυπάχτου και λείψει οδικού δικτύου, η άμεση μεταφορά ιατρών από τα γύρω χωριά αποτελούσε ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Κάποιοι κάτοικοι ξεκίνησαν για τη Σίμη σε μια απέλπιδα προσπάθεια να καλέσουν τον κοινοτικό γιατρό της περιοχής. Κανένας όμως δεν κατάφερε να φτάσει. Μετά τα πρώτα τους βήματα, οι περισσότεροι σωριάζονταν στο δρόμο από τους φοδρούς πόνους. Ο τύπος της εποχής περιέγραψε την έξοδο των χωρικών ως παραχτική λιτανία. Ένας από τους επιζήσαντες, ο Κωνσταντίνος Κουκούτσης, ανέφερε «Ξαφνικά ένιωσα τη γλώσσα μου να μπερδεύεται, μου ήρθε σκοτωδίνη, άρχισα να νιώθω πόνους που μεγάλωναν διαρκώς και κρατήθηκα να μην πέσω. Είχα φάει από τους πρώτους κόλυβα και ένιωσα πρώτο στο δηλητήριο. Με έσωσε ο εμετός που έκανα». Τα λόγια της τηλεφωνήτριας του ορεινού χωριού προς το Υπουργείο Πρόνοιας ήταν «Οι κάτοικοι του χωριού μας πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον. Βοήθεια!» Μέσα σε λίγες ώρες το Υπουργείο, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και οι τοπικές υγειονομικές και στρατιωτικές αρχές ρίχτηκαν στη μάχη για τη διάσωση των χωρικών. Στις 4.30 το απόγευμα απογειώθηκαν 2 ελικόπτερα από το αεροδρόμιο της Ελεσίνας με προορισμό την Στήλια Ναυπαχτίας. Οι ισχυροί άνεμοι καθυστέρησαν την επιχείρηση διάσωσης η οποία κατάφερε να ξεκινήσει λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Ωστόσο, χάρη στην αερογέφυρα που δημιούργησαν τα ελικόπτερα μεταφέρθηκαν συνολικά 39 άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας, κυρίως αυτοί που έχριζαν άμεσης βοήθειας. Στην περιοχή έσπευσε επίσης ο νομίατρος Μεσολογίου και ο αγροτικός ιατρός Ιωάννης Σιδέρης, ο οποίος δήλωσε στον τύπο της εποχής. «Ήταν κάτι το τρομερό. Όταν έφτασα βρήκα το χωριό πνιγμένο στο μυρολόι. 15 ήσαν κιόλας νεκροί.
τους άλλους μόνο ένας Θεός μπορούσε να τους γλιτώσει. Άρχισα αμέσως τον αγώνα. Ενέσεις, άνθρακας, τεχνητές αναπνοές, πλήση στομάχου, ακόμη και αφέμαξη. Όταν αργότερα ήρθαν δύο άλλοι γιατροί από την Άφπακτο, χωριστήκαμε σε συνεργεία και το έργο μας ήταν περισσότερο αποτελεσματικό. Κάναμε περί τις 700 ενέσεις με τους άλλους γιατρούς. Τελικά, ο μοιραίος απολογισμός ήταν 17 νεκροί. Σχεδόν η μισή ήταν παιδιά. Από τις ανακρίσεις της χωροφυλακής και τις έρευνες που διεξήχθησαν, προέκυψε ότι η πολύ νεκρή τραγωδία συνέβη από απροσεξία της οικογένειας του θανόντος. Ο εισαγγελέας Μεσολογγίου διέταξε τη σύλληψη της συζύγου του αποθανόντος, του γιού της και της κόρης της. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Οι ανωτέρω παρασκεύασαν κόλυβα εις τα οποία ανεμίχθη αντισυμπληρωματική ζαχάρεως για να γλυκάνουν τα σπερνά ποσότης παραθείου». Στις 16 Φεβρουαρίου 1964 το τριμελές εφετείο της Πάτρας καταδίκασε σε 4 χρόνια φυλάκισης το 35χρονο γιο του θανόντα για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Ο ίδιος την προηγούμενη του μνημόσυνου στις 12 Ιουλίου 1964 αγόρασε από το παντοπολείο του χωριού τα απαραίτητα υλικά για τα κόλυβα και 70 γραμμάρια παραθείου για τα χτήματά του. Ωστόσο, δεν φύλαξε το δηλητηριώδες φυτοφάρμακο σε ασφαλή θέση με αποτέλεσμα να μπερδευτεί με τη ζάχαρη. Ο Παντοπόλης, ο οποίος πούλησε το παραθείο, αθώθηκε. Στον απόϊχο του τραγικού δυστυχήματος, ο υφυπουργός Γεωργίας Νικόλαος Μαλιάκας απαγόρευσε με τηλεγραφική διαταγή το εμπόριο, την κυκλοφορία και τη χρήση του τοξικού γεωργικού φαρμάκου. Μέχρι σήμερα είναι απαγορευμένο σε όλη την Ευρώπη. Το παραθείο παρασκευάστηκε από ναζιστική φαρμακευτική κοινοπραξία το 1940. Πρόκειται για ιδιαίτερα τοξική ουσία με ισχυρή δηλητηριώδη δράση σε όλους τους ζωικούς οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Κατατάσσεται τόσο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όσο και από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών ως ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς προκαλεί θάνατο στις μέλισσες και θανατώνει πτηνά, ψάρια και άλλες μορφές άγριας ζωής. Για τους λόγους αυτούς έχει αντικατασταθεί από λιγότερο τοξικά εντομοκτώνα. Χρησιμοποιήθηκε επίσης ως πολεμική χημική ουσία κατά τον πόλεμο της Ροδεσίας από το 1964 έως το 1979.